Έχει ο κύριος Λουτσέτης, ο οποίος είναι ένας ενεργός πολίτης. Μακάρι να είχαμε τέτοιους, λέω εγώ, αρκετούς που να ενεργοποιούν καταστάσεις, έτσι. Το αναφέρεται τώρα με τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν τα γνωρίζω, δεν μπορώ να τα καταλάβω εγώ, κύριε αντιδήμαρχε, δεν είμαι ξερόλας, έτσι. Εντάξει, υπολογίζεται συντελεστής απορροής 080 σελίδα μελέτης 56, δεν ξέρω και ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν θα φεύγουν τα νερά και θα στερνιάζουν. Καλά το κατάλαβα μέχρι εδώ? Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό, καλά. Για πείτε μας εσείς. Πώς βγάλατε το συμπέρασμα αυτό? Όχι, εγώ δεν είμαι τεχνικός. Δεν είμαι τεχνικός, δεν είμαι μηχανικός. Ξέρετε, ότι συγκεκριμένη μελέτη. Να ξέρετε, ούτε πρόλαβα να τη διαβάσω τη μελέτη, μας ήρθε λίγο ξαφνικά. Ναι. Να ξέρετε, όπως ξαφνικά και στο παραπέντε, όχι στο παραπέντε, στο και πέντε, ήρθαν αυτές οι παρατηρήσεις από τον οποιοδήποτε. Ναι. Που θεωρώ ότι αν έχει διαβάσει και έχει ασχοληθεί με τη μελέτη, υπάρχει, είναι ενυπόγραφη μελέτη, υπογράφουν δύο μηχανικοί από κάτω. Θα μπορούσε κάλλιστα πριν από 5, 6, 10, ένα μήνα, η μελέτη είναι πολύ καιρό αναρτημένη, να μπορούσε να έρθει να απευθυνθεί στο Δήμο, στην τεχνική υπηρεσία, σε αυτόν που έχει βάλει την υπογραφή του, να ρωτήσει και αυτές τις λεπτομέρειες και να πάρει τις απαντές, ή τέλος πάντων τις διευκρινήσεις που χρειάζεται. Έχει άδικο δηλαδή ο άνθρωπος, κύριε αντιδήμαρχε, έχει άδικο? Έχει άδικο σε αυτά που λέει, δηλαδή? Τεχνικά χαρακτηριστικά και εγώ. Δηλαδή, μισό λεπτό. Αν είναι να φτιάξουμε ένα τέτοιο ξανά το δρόμο. Και εγώ με τους τεχνικούς θα απευθυνθώ για να μάθω αυτές τις λεπτομέρειες. Αλλά σας λέω, είναι μια μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί από την υπηρεσία, έχει λάβει υπόψη της την προκαταρτική εγκεκριμένη μελέτη, τη μελέτη Μανουσάκη που έγινε το 1994 και αφορούσε την απορροή και των ομβρίων υδάτων, όχι μόνο στο κέντρο της πόλης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της επέκτασης και δύο πόλης. Είναι μια μελέτη του 1994. Προφανώς λοιπόν ένα κομμάτι της μελέτης αυτού επικαιροποιήθηκε, αλλά από ό,τι αναφέρεται μέσα αυτά με τους κανονισμούς του 2002, με τις κλήσεις και δεν ξέρω τι άλλο λέει, σίγουρα λαμβάνονται αυτά υπόψη, αλλά σημαντικός παράγοντας σε τέτοιου μεγέθους έργα και στην τοποθεσία που γίνονται, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και οι συνθήκες υλοποίησης του έργου και τι υπάρχουν στις υποδομές, στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν ήδη εγκαταστημένες στο χώρο. Ναι, και προφανώς και μελλοντικά. Γιατί από το 1994 έχουμε 2017, δεν ξέρω τώρα, επικαιροποιείται λέει η μελέτη, εντάξει, δεν ξέρω, αλλάζουν πράγματα από το 1994 μέχρι το 2017. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Οπότε να ρωτήσω, όχι να ρωτήσω, επικαιροποίηση πάντοτε γίνεται στο μέτρο του δυνατού, γιατί σας είπα, αυτά τα έργα είναι πολύ δύσκολα έργα και πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη και τις υφιστάμενες συνθήκες. Είπαμε από την αρχή της τοποθέτησής μου, δεν είναι ένα έργο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα απορροής ορίων που έχουμε, ομβρίων που έχουμε στην πόλη της Ιεράπετρας. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα λύσει εν μέρη ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ιεράπετρος, το κέντρο της πόλης, σε πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα. Σίγουρα χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις και άλλου τύπου έργα, μεγαλύτερου βεληνικούς έργα. Ωραία, λοιπόν, επειδή είναι μαζί μας ο κύριος. Μισό λεπτό, κύριε αντιδήμαρχε. Μισό λεπτό. Επειδή δεν θέλω να κάνω το μεσάζοντα, θα ακούσετε τον κύριο Λουτσέτη τώρα. Είναι μαζί μας, επειδή. Είπα, δεν πειράζει. Ναι, θα μπείτε όμως στη συζήτηση αυτή, διότι δεν. Μα είναι μαζί μας. Είναι στη γραμμή μας. Και μην μου πείτε τι σας πει. Μα θέλω να. Μα για χάρη των ακροατών πρέπει να τον ακούσουμε. Για χάρη των ακροατών. Όχι. Μισό λεπτό. Όχι. Δεν θα πούμε τέτοιες λεπτομέρειες. Θα πούμε αν η κλίση είναι ικανή να απορροφήσει τα νερά που προφανώς ενδεχομένως. Αυτό είναι θέμα της υπηρεσίας. Ναι. Η υπηρεσία λοιπόν θα απαντήσει γι' αυτό. Ωραία. Περιμένουμε δηλαδή την απάντηση της υπηρεσίας. Η υπηρεσία καλύπτει τις ανάγκες της νομοθεσίας. Έχει εγκριθεί από την περιφέρεια και το διαδικαστικό κομμάτι αλλά και το τεχνικό κομμάτι. Ωραία. Υπήρχε διαδικασία του διαγωνισμού. Δεν είχαμε καμία ένσταση από κανέναν ανάδοχο, καμία διευκρίνηση δεν ζήτησε άνθρωπος. Ναι. Καλά, αυτό δεν είναι εγγυάται και κάτι όμως, αυτό που λέτε εσείς. Ωραία, θα μου επιτρέψετε να τον ακούσω εγώ, εσείς αν δεν θέλετε μην τον ακούσετε. Κύριε Λουτσέτη, καλημέρα. Μ' ακούτε από Χανιά? Σας ακούω, κυρία Ταγκοράκη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε να τα πούμε και στον αέρα. Σας τα έχω στείλει από το πρωί γραπτά.
στη διάθεσή σας ό,τι ερωτήσεις θέλετε και όποιος θέλει. Ήθελα να ευχαριστήσω. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εσείς ως τι το κάνετε αυτό, κύριε Λουτσέτη μου? Γιατί δηλαδή μπαίνετε σε μια διαδικασία να ξανοίγετε και να παρακολουθείτε τα έργα, αν έχουν κλείσει 08-02, τώρα τα χρόνια και στους γιος σας, για να κρατάω ίσως. Με το καλείτε και πρέπει να είμαι λίγο σαφή. Πείτε μου λοιπόν, εσείς με ποια ιδιότητα τα κάνετε όλα αυτά? Είστε τεχνικός, τρέχετε και δίνετε σε τεχνικούς ειδικούς και σας λένε αυτό δεν είναι καλό, αυτό δεν είναι κακό? Έχετε έρθει σε επαφή με την υπηρεσία του Δήμου να το επισημάνετε αυτό? Γιατί είπε και ο αντιδήμαρχος πριν ότι δεν μπορείτε μια μέρα πριν να στέλνετε αυτά την επιστολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με όλο το σεβασμό. Θα σας πω σε δύο λεπτά μέσα, πολύ σύντομα, για να μας καταλάβουν οι ακροατές. Και το 2008 και το 2009 και τις δύο φορές πλημμύρισα και το σπίτι και τα αυτοκίνητά μου, και από τότε άρχισα να ασχολούμαι με τα αντιπλημμυρικά του χωριού μου, της Ρεαλιάς. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Το θέμα έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο αρκετές φορές. Mm-hmm. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Ναι, τα ξέρουμε. Πάνω στο διατάφτα τώρα, σε αυτό το συγκεκριμένο. Για να καταλάβετε. Ναι. Από τότε λοιπόν περίμενα και με τον κύριο Αναστασάκη και με το ρέμα των διαβατών τις ίδιες παρατηρήσεις και τα ίδια πράγματα ακριβώς έλεγα και τότε. Και μάλιστα η αντιπολίτευση τότε και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι επικροτούσαν αυτά που έκανα. Και τώρα από την άλλη σκοπιά τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Τέλος πάντων. Ωραία, για πείτε μας τώρα στο συγκεκριμένο τώρα. Να σας ολοκληρώσω όμως. Ναι. Να σας ολοκληρώσω. Με το που βγήκε ο κύριος Καλατζάκης δήμαρχος στην Ιερά Πέτρα, η πρώτη μου δουλειά ήταν, είχαμε πολύ καλές σχέσεις και έχουμε ακόμα. Εγώ δεν έχω με κανέναν να χωρίσω τίποτα. Για το Δήμο ασχολούμαστε όλοι. Επισκεφτήκαμε το χωριό και περπατήσαμε και το γυρίσαμε όλο. Εγώ ζητούσα ένα μικρό κομμάτι αντιπλημμυρικού να γίνει εκεί κοντά, να μην κολυμπιάζει και να πηγαίνουν τα κοπέλια στο σχολείο. Εγώ κύριε Μανώλη, εγώ κύριε Λουτσέτη, θα σας κάνω το καλό αντιπλημμυρικό που ζητάτε τόσο καιρό. Έφερε και τον κύριο αντιδήμαρχο, έφερε τις τεχνικές υπηρεσίες, τους έφερε όλους. Κάνω και χαρτί, πήγα στη διευθύντρια της τεχνικής υπηρεσίας, έκανα και έγγραφο στο Δήμο, περάσαν 4 χρόνια, φωνή όντως εν διερήμο. Άρχισα λοιπόν από τότε να παρακολουθώ τα αντιπλημμυρικά έργα που κάνει ο Δήμος Ιεράπετρας και εντελώς συντοματικά έπεσα πάνω στην υπογραφή του κυρίου Δημάρχου. Ο κύριος Δήμαρχος, εγώ είδα τον κύριο Δήμαρχο και έχει προκηρύξει το έργο αυτό. Έψαξα, βρήκα τη μελέτη στο site του Δήμου. Πράγματι έχει υπογραφεί από δύο τεχνικούς, τις τεχνικές υπηρεσίες και πολλές υπηρεσίες του Δήμου. Τις έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Ωραία. Και με το νερό και με τα πάντα. Ωραία. Αχ, δεν βρίσκω. Εγώ δεν καταλαβαίνω από τεχνικά. Δεν έχω σπουδάσει τεχνικός ούτε είμαι. Επί το διατάφτα. Εσείς λοιπόν που ούτε κι εσείς έχετε, έτσι, το έχετε ψάξει όμως. Ναι. Τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτό? Για δώστε μας να καταλάβουμε κι εμείς αυτό. Και γιατί δεν πήγατε στον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, μας ακούει τώρα με υπομονή, να του πώς πείτε, να πάω, κυρία Σαγκάρη, ξέρετε, που έχει εδώ έχει θέμα. Άλλα ραδιόφωνα στην Ιερά Πέτρα έχει βγει και με απειλή με μηνύσεις επειδή ασχολείται με το νερό. Μισό λεπτό. Επειδή έχω θέματα στην Ιερά Πέτρα. Πώς ασχοληθείς με έναν άνθρωπο που θα απειλεί με την εισαγγελέα? Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Το δοκιμάσατε. Από τη στιγμή που βγαίνει τον Αύγουστο και με απειλή με εισαγγελέα, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο πλέον η συνεργασία αυτή. Με καταλάβατε? Μην μπαίνουμε όμως αυτή τη διαδικασία. Είναι συγκεκριμένες οι ερωτήσεις που κάνω. Κυρία Σακαράκη, εγώ συγκεκριμένα σας μιλάω. Εγώ βλέπω την υπογραφή του κυρίου Καλατζάκη. Από εκεί που βλέπω την υπογραφή του κυρίου Καλατζάκη και το έγγραφο που σας έστειλα σήμερα, η επιστολή που σας έστειλα, απευθύνεται στον κύριο Καλατζάκη. Ζητήστε λοιπόν από τον κύριο Καλατζάκη να σας απαντήσει αν αυτά τα 1, 2, 3 πράγματα που λέω μέσα στην επιστολή μου αληθεύουν ή είναι ψέματα. Άμα είναι ψέματα και σπείρω τις ευθύς ειδήσεις, να με στείλει δεύτερη φορά στο εισαγγελέα. Λοιπόν, μην πάμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση. Στο διατάφτα τώρα, το σημερινό που δημοπρατήθηκε, μας είπε ο αντιδήμαρχος πριν λίγο. Ναι. Έτσι, ποιες είναι οι παρατηρήσεις σας? Γιατί εγώ ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Αναφέρει η μελέτη 080. Κυρία Σαγκαράκη, δηλαδή τι θα στερνιάζει εκεί, τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτό? Ότι δεν είναι σωστή κλίση και θα μπαίνουν τα νερά. Δεν είμαι κερόλας να τα γνωρίζω όλα. Και επειδή είδα τη μελέτη, πρόσεξα μερικά λάθη. Ναι. Λέω, μπορεί να είναι τυπικά, μπορεί και όχι. Απευθύνεσαι σε κάποιου ειδικού και ξέρει. Όποτε απευθύνεσαι, πληρώνει κιόλα. Ό,τι γίνεται με το νερό. Κάθε ανάλυση πάει και 80 ευρώ. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίες όλες που βγαίνουν στον αέρα που κάνω. Τις πάω στο εργαστήριο και τις πληρώνω. Λοιπόν, το ίδιο έκανα και τούτο. Πήρε ένα κατοστάρικο για να βγάλω άκρη, να δω τι γίνεται. Καλό είναι ή κακό είναι? Διότι μου φάνηκε πολύ παράξενο το 0,01 και το 5 έτη πλημμύρα. Δηλαδή λαμβάνουν περίοδο επαναφορά πλημμύρα στα 5 έτη. Και ψάχνω τον κανονισμό που είναι είναι στο site του Υπουργείου. Πηγαίνετε να τα δείτε. Αυτά που σας έστειλα στο Υπουργείο είναι όλα. Λοιπόν, και ο κανονισμός δεν αναφέρει πουθενά ότι σε έργα τέτοιου είδους παίρνουμε περίοδο επαναφοράς πλημμυρών τα 5 έτη. Παίρνουμε από 25 και πάνω. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε μετά διπλάσιους αγωγούς. Γιατί ο αγωγός που παίρνουμε δεν φτάνει. Σας έχω στείλει και μια φωτογραφία
της μετεωρολογικής υπηρεσίας προημερών που έβρεψε, έκανε μια μπόρα και ήταν 120 χιλιοστά την ώρα η βροχόπτωση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο αγωγός που πάνε να φτιάξουν δεν τα χωράει τα νερά. Με απλά πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, δηλαδή, θέλετε. Μισό λεπτό, γιατί είναι και ο κύριος Αντίμαρχος εδώ. Ναι. Θέλετε να πείτε κάτι σε αυτά όλα που Όχι, εγώ τα στέλνω στο Δήμο. Μπορεί να είναι λάθος. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έκανα μια προσπάθεια. Μακάρι να την κάνανε άλλοι 10. Εγώ το μόνο που δεν κατηγορώ κανένα καταρχάς, έτσι. Να. Εγώ αυτό που θέλω είναι να το λάβουν υπόψη τους. Άκουσα ότι προκηρύχθηκε το έργο. Είναι πολύ εύκολο και στην Επιτροπή και μετά και πριν το οριστικοποιήσουν, είναι πολύ εύκολο να κάνουν, αν αυτά που τους λέω είναι σωστά, να κάνουν 2-3 διορθώσεις για το καλό του τόπου. Μάλιστα. Τίποτα άλλο. Κύριε Αντιδήμαρχε, θέλετε κάτι να πείτε? Μ' ακούτε? Να σας ακούω. Θέλετε κάτι να πείτε? Εγώ δεν είμαι στη... Ακούστε, εμείς εδώ δεν έχουμε καμία διάθεση για καυγάδες επικοινωνιακούς. Απλά δεν θέλουμε να δούμε, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Λουτσέτης, που μένει στα Χανιά και έχει μια ευαισθησία, όπως περιέγραψε, με τις πλημμύρες, γιατί έχουν πλημμυρίσει το σπίτι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τότε κάλυπτα τα ρεπορτάζ στη Γραλιά. 2-3 φορές πλήγηκε η Γραλιά. Έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω σε αυτά τα θέματα της πόλης. Δεν κακό να έχουμε ενεργούς πολίτες. Τι λέτε πάνω σε αυτά τα συγκεκριμένα? Έτσι. Τι λέτε λοιπόν σε αυτό το συγκεκριμένο που λέει ο... Ούτε με να μ' αρέσουν οι καυγάδες, άλλωστε. Με γνωρίζετε και εσείς προσωπικά χρόνια. Είμαι ένας άνθρωπος που κρατάω υπιούς τόνους. Δεν μου αρέσουν ούτε διενέξεις, ούτε προσπαθώ. Πολύ συμφωνούμε. Πάμε λοιπόν με ωραίο τρόπο να δούμε τι γίνεται εδώ και αν έχει δίκιο ο άνθρωπος που πλήρωσε κιόλας για να το... Νομίζω στην τοποθέτησή μου πριν την παρέμβαση του κ. Λουτσέτη, απάντησα σε όλα τα θέματα που έθιξε. Δηλαδή, όσον αφορά τεχνικά θέματα, είναι θέματα καθαρά της υπηρεσίας. Δηλαδή, και εγώ, σαν τεχνικός, δεν μπορώ να τα γνωρίζω όλα. Να. Δεν μπορώ να είμαι παντός επιστητού. Θα απευθυνθώ και εγώ στην υπηρεσία για να μάθω ορισμένα πράγματα. Σας είπα λοιπόν ότι έταξα μια διαδικασία στην οποία έγινε και ένα σχετικό έλεγχο τόσο και στη διαδικασία τη προκήρυξη του διαγωνισμού, όσο και στο τεχνικό κομμάτι. Τώρα, ο κύριο Λουτσέτη αναφέρεται προσωπικά στον κύριο Δήμαρχο. Δηλαδή, ο Δήμαρχο ή ο κάθε Δήμαρχο θα πρέπει να γνωρίζει αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες, επειδή υπογράφει με το θεσμικό ρόλο που έχει. Μια διαδικασία όχι, για αλλά έχει τους συμβούλους του, τους αντιδημάρχους του. Προφανώς λοιπόν έτσι, δεν μπορεί τεχνική του υπηρεσία. Ναι. Τέτοια τεχνικά θέματα. Η τεχνική υπηρεσία λοιπόν είναι αυτή που θα απαντήσει. Ναι, αλλά επειδή έχουμε τώρα και μια καχυποψία, κύριε Αντιδημαρχή, γιατί πάρα πολλά έργα στην χώρα αυτή, στην Ιερά Πέτρα και στην Ιερά Πέτρα, έτσι, είναι κακοφτιαγμένα, χαλάνε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο από τότε που τα. Μετά την παραλαβή του. Δηλαδή, έχουμε. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Μην μπαίνουμε τώρα στην περίπτωση. Όχι, λέω γενικά. Υπάρχει μια αναξιοπιστία σε έργα. Χωρίς να θέλω να φωτογραφήσω κανέναν. Η διαδικασία των δημόσιων έργων, έτσι όπως γίνεται και πραγματοποιείται χρόνια στην Ελλάδα, με τις τεράστιες εκτόσεις που δίνουν, δυστυχώς αντιμετωπίζει σε πάρα πολλά έργα προβλήματα. Είτε αυτά είναι κατασκευαστικά, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δυστυχώς φταίει το όλο, όσο καλή επίβλεψη και να κάνει μια υπηρεσία, όσο καλοπροαίρετα και να βλέπεις έναν εργολάβο που ασχολείται με τα δημόσια έργα, προφανώς υπάρχουν θέματα τα οποία κάποια στιγμή δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Αλλά αυτό είναι άλλο Στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή. Τώρα για μια μελέτη, η οποία έγινε με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Σίγουρα, από ό,τι είπα, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της απορροής των ομβρίων στην πόλη μέσα, γιατί θα πρέπει να γίνουν και άλλα έργα. Τώρα, αν μην αμπλέξουμε το, αν είναι μεγάλη κλίση ή μικρή κλίση, αν ο όγκος των νερών είναι 5 χρόνια ή 25 χρόνια, και αυτά είναι όλα σχετικά. Είναι όλα σχετικά. Βέβαια, προβλέπονται μέσα από την νομοθεσία, αλλά δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε σε ένα έργο στο κέντρο της πόλης, που έχει τόσα πολλά προβλήματα η πόλη, ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο στην κατασκευή του. Δεν υπάρχει δυνατότητα να βάλεις ούτε μεγαλύτερο αγωγό, ούτε να βάλεις μεγαλύτερες κλίσεις. Βασίζεσαι λοιπόν σε μια μελέτη, εγκεκριμένη προκαταρκτική μελέτη που έγινε στην περιοχή πριν από χρόνια, η οποία μην την καταδικάζουμε, μην λέμε ότι επειδή είναι παλιά, ξέρεις, πρέπει να επικοινωνηθεί. Ωραία, είναι παλιά η μελέτη, αλλά έχει λάβει κάποια σημαντικά στοιχεία υπόψη για να βγει αυτό το πλάνο εφαρμογής. Μιλάμε λοιπόν για μια παρέμβαση συγκεκριμένη. Η απορροή έχει την κλίση η οποία επιτρέπει την απορροή των ομβρίων στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα λύσει σε ένα σημαντικό βαθμό το πρόβλημα
που αντιμετωπίζει το κέντρο της πόλης σε πλημμυρικό φαινόμενο. Από εκεί πέρα όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Αυτό έχουμε ξεκαθαρίσει. Μάλιστα. Δηλαδή, αν έχει κλείσει 0 τέτοιο, 0,10 ή 0,50, τέλος πάντων, δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο η συνέχιση του έργου. Δηλαδή, και σε άλλο, δηλαδή, αν το κατάλαβα σωστά, ότι χρειάζεται και κάτι άλλο. Όχι μόνο αυτό. Αυτό δεν είπατε. Δεν χρειάζεται. Είναι μια υποδομή η οποία κρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή ως αναγκαία να βάλουμε την πρόταση αυτή στο... στο ΕΣΠΑ, αφού μπορούμε να τη χρηματοδοτήσουμε. Προκειμένου να μαζευτούν τα νερά εκεί, να μην πηγαίνουν στη δημοκρατία σας, που στερνιάζει. Και σε άλλα σημεία της πόλης έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Πολύ καλά τα γνωρίζετε. Και σε άλλα σημεία της πόλης έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Είπαμε λοιπόν σαν προτεραιότητα να βάλουμε αυτό. Τα λεφτά ήταν περιορισμένα, πολύ λίγα. Επιλέξαμε και κάναμε τη συγκεκριμένη μελέτη. Μπορεί να είχαμε επιλέξει, θα κάναμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Σε κάποιο άλλο σημείο εννοώ τη πόλη. Ναι. Οπότε οι υπηρεσίες δηλαδή και οι δήμαρχοι, για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, θα το ξαναδούνε το θέμα μαζί με τους εργολάβους. Αν κάτι δεν. Δηλαδή, πώς. Εμείς βαδίσαμε με τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Ναι. Έτσι, έχουμε βαδίσει με τα. Προφανώς, αν δοθεί δυνατότητα το 0,0013 προβλέπει μελέτη σαν κλίση να γίνει 0,015 ή 0,002, προφανώς και θα υλοποιηθεί. Ναι. Αλλά εμείς υλοποιούμε μια μελέτη με βάση το δυσμενέστερο σενάριο, και αυτό θα φανεί και στην πορεία. Γιατί σας είπα, είναι δύσκολη η όδευση, πάρα πολύ δύσκολη η όδευση του αγού. Ειδικά όταν φτάνουν προς το κέντρο της πόλης, εκεί που είναι και η εγκαταστάσεις του ΟΤΕ, με υπογειοποιήσεις καλωδίων, με οπτικές ίνες, με υπογειοποιήσεις ΔΕΗ, με την αποχέτευση του αγού των λιμάτων. Δηλαδή πολλά θέματα. Άραστε. Δύσκολο έργο. Λοιπόν, κύριε Λουτσέτη, μ' ακούτε? Σας ακούω, κύριε. Θέλετε κάτι να πείτε? Καλυφθήκατε από αυτά που είπε ο αντιδήμαρχος τώρα, ότι θα ληφθεί υπόψη αυτό που λέτε και εσείς? Είναι ένα δύσκολο έργο, το γνωρίζουν, αλλά πρέπει να γίνει. Θέλετε κάτι να πείτε λίγο πριν το κλείσουμε αυτό το θέμα? Γιατί, ναι, σας ακούω. Γνωρίζω πολύ καλά και την περιοχή και το δρόμο και όλα αυτά. Γνωρίζω πολύ καλά και το υψόμετρο που υπάρχει. Καταλαβαίνω μικρή κλίση όσον αφορά τη μικρή κλίση, αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι η περίοδο επαναφοράς πλημμύρας από 5 έτη. Πιο πάνω το λάθος που έχουν κάνει το 080 με το 070, οι τεχνικοί το καταλαβαίνουν, πρέπει να το διορθώσουν. Είτε το ένα λαμβάνουμε είτε το άλλο. Δεν μπορούμε να λέμε άλλα εδώ και άλλα εκεί. Ναι, είπε ότι θα το δει. Δεν προβλέπεται από πουθενά. Η σημερινή μέρα, δηλαδή με τον κανονισμό που σας έχω στείλει εκεί του 2002, γίνονται τα δημόσια έργα αποχαιρετικά. Προβλέπεται τουλάχιστον 25 έτη επαναφορά πλημμύρας, που σημαίνει, με λίγα λόγια, για να μας καταλάβει ο κόσμος, διπλάσιους αγωγούς. Διπλάσιο αγωγό, από ό,τι ακούω, είναι δύσκολο να βάλουν εκεί πέρα λόγω των υψομετρικών κτλ. Μπορούσαν να προγραμματίσουν με λίγα λεφτά έξοδα, γιατί τα σκαπτήματα είναι που μετράνε, να βάλουν ένα δεύτερο τον ίδιο αγωγό από δίπλα και να λύσει όλο το πρόβλημα. Απλά πράγματα είναι, πιστεύω να τα λάβουν υπόψη. Συγκληρωματικό του έργου. Ο εργολάβος ούτως ή άλλως έχουν 330 χιλιάρικα. Ο εργολάβος θα δώσει κάποια μεγάλη έκπτωση. Συνήθως αυτά πάνε στο 30-40-45% έκπτωση. Τα υπόλοιπα λεφτά μέσα στα 330 που θα κερδίσουν, ας βάλουν ένα δεύτερο αγωγό δίπλα. Και να λυθεί το πρόβλημα της περιοχής. Καλοπροαίρετα, και να μην τα βλέπουμε, να μην βλέπουμε τους πολίτες απέναντί μας. Να τους βλέπουμε δίπλα μας και να λέμε εδώ και το Θεό που μας ασχολούνται μαζί μας. Να πάρουμε τον έλεγχο. Κύριε Αντιδήμαρχε, παίρνει δεύτερος αγωγός εκεί? Λοιπόν, συγγνώμη Μαρία που θα πω την πράξη που αλλά αυτά είναι μπακαλίστικα. Μιλάμε για ένα έργο 400.000 ευρώ. Αν πάμε στη λύση που λέει ο κύριος Λουτσέτης, μιλάμε για ένα προϋπολογισμό μετά διπλάσιο 800.000 ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ποιος μου λέει ότι αυτό το έργο θα έμπαινε μέσα στο έργο? Και μπορεί να μας πει ο κύριος Λουτσέτης αν μπορεί να μπει ο δεύτερος αγωγός? Δηλαδή δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Να. Και αν νομίζω ότι δεν έγινε προσπάθεια από την υπηρεσία, είναι λαθασμένος. Όλα τα είδη υπηρεσία. Και αυτά τα ζητήματα είδη υπηρεσία, όπως είδε και το γεγονός το να. Στοχεύσαμε να μπει αυτό το έργο να εγκριθεί από την περιφέρεια και να χρηματοδοτηθεί. Ο σκοπός είναι αυτός. Να χρηματοδοτηθεί ένα έργο και να γίνει ένα έργο. Όχι να σχεδιάζουμε και να μένουμε μετά να κοιτάμε τη μελέτη. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Λουτσέτη, καλυφθήκατε. Ήθελα να σας ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία να μας πείτε μια πρόταση. Δεν σας άκουσα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να μας ακούσετε.
ακροατές. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, δεν, νομίζω ότι λίγο πολύ καλυφθήκατε. Έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Πιστεύω ότι θα λάβουν υπόψη, αν όχι όλα από αυτά. Να. Κάτι θα... Μάλιστα. Λάβουν υπόψη. Λοιπόν, πιστεύω. Ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα στα Χανιά. Καλημέρα μου. Γεια σας. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σκοπός δεν είναι να ταχώνουμε ή να βάλουμε ένα πολίτη απέναντί μας, ο οποίος ενδεχομένως ψάχνει, έχει χρόνο και το ψάχνει και κάνει δουλειά. Δεν είπε κανένας αντίθετο, ναι, νομίζω ότι... Ούτε είμαι αντίθετος σε αυτή τη λογική. Αλίμονο, ίσα-ίσα. Είναι κάτι άλλο το επικροτώ και μακάρι να είχαμε κι άλλους συνδημότες, αλλά το να στέλνεις μια επιστολή την ημέρα του διαγωνισμού, να απευθύνεστε προς τον Δήμαρχο για τεχνικά ζητήματα, πείτε μου εσείς πώς το κρίνετε αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Ρωτώ εσάς, πώς το κρίνετε ναι, αυτό. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι καλό είναι να γίνονται αυτές οι συζητήσεις και με τον οποιοδήποτε πολίτη για να... ηρεμούν και τα πνεύματα και να δίνονται οι απαντήσεις που πρέπει και όχι να πηγαίνουμε σε άλλες καταστάσεις που δεν εντιμούν κανένας αυτά τα χρόνια που ζούμε. Λοιπόν, οπότε λέτε ότι έχει γίνει ό,τι είναι δυνατόν το καλύτερο για αυτή την ιστορία και εντάξει, δημοπρατήθηκε το έργο και πάμε παρακάτω. Τώρα, εμείς και η Δημαρχία δεν ξέρω, θα τα πούμε και την Πέμπτη. Έχουμε ραντεβού εδώ, διότι είναι πολλά θέματα, το ΣΚΟΑΠ, το χωροταξικό που πέρασε, κάναμε μια πρώτη προσέγγιση προηγουμένως με τον κύριο Προϊστάκη, δεν άλλαξε τίποτα από αυτά που είχατε και εσείς επισημάνει από το... Ναι, να το διαβάσω, να ενημερωθώ. Ναι, προβλέπει πάντως 3 ΤΕΗ, κύριε Δημαρχέ. 3 ΤΕΗ προβλέπει 2-3 λιμάνια γύρω-γύρω, δηλαδή, εντάξει, καλά πάμε. Θα έχουμε, εκεί που δεν έχουμε κανένα, θα έχουμε... Θέλει μεγάλη κουβέντα το χωροταξικό, γιατί από τις πληροφορίες που έχω πολλά... μαγειρευτήκαν το τελευταίο διάστημα. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι η εισήγηση της περιφέρειας είχε συμπεριλάβει μέσα όλα τα αυτά που ζητούσαμε τέλος πάντων εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο να συμπεριληφθούμε στο χωροταξικό. Το σχέδιο λοιπόν της εισήγησης της περιφέρειας, ο οποίο πήγε στο Υπουργείο, ξέρω ότι το τελευταίο διάστημα πριν τέλος πάντων υπογραφεί η απόφαση, δεχόταν πιέσεις συνεχώς η περιφέρεια να ελαττώσει πράγματα και να αφαιρέσει τέλος πάντων ζητήματα που αφορούσαν στο σχεδιασμό. Όσο γνωρίζω, χωρίς σας είπα να έχω κάτι να μελετήσω εμπεριστατωμένα, δεν άλλαξε τίποτα, κύριε Αντιδήμαρχε, από αυτά που είχαμε δει σε προηγούμενα. Ναι, λέω, δεν άλλαξε. Να τα αντιπαραλάβω και τα στοιχεία. Αλλά τέλος πάντων, γίνα πολλά μαγείρεματα. Αυτό που γνωρίζω και το γνωρίζω μέσα από το γραφείο της περιφέρειας είναι ότι ουσιαστικά θέματα, σημαντικά θέματα, δεν έχουν αλλάξει όσον αφορά τουλάχιστον τα ζητήματα που είχαμε θέσει εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά αυτό θέλει μια περαιτέρω έρευνα, να το δούμε, να το μελετήσουμε. Ωραία. Θα τα πούμε την Πέμπτη λοιπόν σε μια εφόλης της ύλης συζήτηση που έχουμε ήδη κανονίσει. Οπότε δεν θα σας ρωτήσω τώρα, μην τα πούμε όλα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να έχετε μια καλή μέρα, κύριε Δημαρχέ. Γεια σας. Αυτά με τα ολίγα. 11:37 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι 14 του μήνα σήμερα, 14 του Νοέμβρη. Πότε περνάει ο καιρός, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Αν κάνεις αυτό που αγαπάς, όπως εμείς ας πούμε εδώ κάθε πρωί από τις 8 που ξεκινάμε ενημέρωση και αγαπάμε να ψάχνουμε, περνάει